Κύριε Κουτσίδη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Περιφερειάρχα, καλώς ήρθατε στα Γραβανά. Εμείς σας νιώθουμε ως σύμμαχό μας και συμπαραστάτη μας ως τόπος και πιστεύω ότι θα το αποδείξετε στην πορεία με το έργο σας. Καταρχήν, λίγο πρόχειρα, επειδή πήρα την επιστολή του βουλευτή και ήθελα να δω λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, μας λέει να καταδικάζει την πρακτική της εγκατάστασης μεταναστών σε ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά δεν αναφέρει πρόταση. Ναι, να πάμε, να πούμε τη διαχείριση, προφανώς εννοεί κλειστή δομή. Κλειστή δομή πού? Στα πατώματα? Πού εννοεί κλειστή δομή? Προφανώς, γιατί όταν κάνουμε μια πρόταση, πρέπει να λέμε και πού εννοούμε αυτή τη δομή. Δεν μπορεί απλά να λέμε εκεί είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί και είναι μια συζήτηση που έχει γίνει πολλές φορές εδώ μέσα. Αλλά ποια είναι η πρόταση και τι θα παλέψει από την αυτοδιοίκηση, τι μας προτείνει? Μέλος κυβέρνησης είναι, να μας προτείνει κάτι. Δεν πρέπει να μας προτείνει. Αυτός παρατήρησε και το αφήνει. Θεωρώ ότι όταν έρχεται μια τέτοια επιστολή από ένα κοινοβουλευτικό, πρέπει να είναι σαφής και τεκμηριωμένη. Όχι απλά δεν θέλουμε. Εντάξει, δεν θέλουμε. Τι θέλουμε? Να πω δύο πράγματα, αλλά θα είμαι δυσάρεστος. Ήμουν από αυτούς οι οποίοι πάντα στο θέμα του μεταναστευτικού ήταν αταλάντευτα δίπλα στη Δημοτική Αρχή και σε όλες τις ενέργειες που γινόταν μέχρι σήμερα. Και βάλαμε πλάτη σε περιόδους δύσκολες, όταν μας πυροβολούσαν περιφέρεια, βουλευτές, πάντα. Εμείς βγαίναμε εδώ μέσα ενωτικά, στηρίζοντας τη Δημοτική Αρχή όπως έπρεπε να κάνουμε. Όμως υπάρχουν κάποια γεγονότα που προσωπικά με εμποδίζουν να έχω μια ξεκάθαρη στάση στήριξης σε αυτά που ζουν. Σήμερα νιώθω σαν την ιστορία αυτή με τον Βοσκό και τον Λύκο. Φώναζε Λύκος, τρέχαν όλοι. Ξαναφώναζε Λύκος, ξανατρέχαν όλοι. Σήμερα δεν μπορώ να το πιστέψω. Με όλα αυτά που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, καταρχήν δεν έχουμε την όποια βιβλιογραφία έχει γίνει από το 2016 και μετά, με όλους τους φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους. Κάποτε είχαμε πει και το 2016 και το 2019 να συσταθούν επιτροπές, να συμμετέχουν φορείς, να πάμε να διεκδικήσουμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Σε κάθε περίπτωση το 1% το είχαμε ξεπεράσει. Όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα. Βέβαια το 1% της πολιτείας αφορά την περιφέρεια και αναφέρεται στο σύνολο της περιφέρειας και έτσι γίνεται στην Πελοπόννησο, είναι σε 2-3 σημεία. Έτσι γίνεται παντού. Το 1% όμως όσον αφορά το Δήμο μας, που είναι 25.000, πραγματικά είναι λιγότερο, το έχουμε ξεπεράσει προπολού. Τι ενέργειες κάναμε? Και θα αναφέρω δύο ιστορικές αναδρομές να πω γιατί δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία ενώ συμφωνώ στα περισσότερα από όλα τα αιτήματα που έχουν πει ή τις προτάσεις που έχουν πει στην εισήγηση του Δημάρχου, δεν μπορώ να συνενέσω για την όποια προσφυγή και την όποια συνένεση γενικότερα έχοντας συγκεκριμένα ζητήματα. Καταρχήν, στο κομμάτι του κοινοδρομικού. Σήμερα στείνουν η Τέρνα και κάποιοι άλλοι εκεί κεραίες, ανεμογεννήτριες. Ποια είναι η αντίδραση του Δήμου και πού μπείτε να στηρίξει αυτό το κομμάτι? Καλά το αναφέρετε εδώ. Θα καταστραφεί το βουνό, όχι από τους μετανάστες, θα καταστραφεί από αυτές τις ανεμογεννήτριες που θα γεμίσει το βουνό. Θα είναι το ιατρακιστό και το αξιοθέατο. Κάποτε στο πάρκο της Βόρειας Πύργου, ο κύριος Πέτρο το θυμάται πολύ καλά, δεν μας αφήνει να κάνουμε πυλώνες για τα τελεφερήκια. Υπήρχε θέμα. Τώρα περνάμε με συνοπτικές διαδικασίες και ο Δήμος δεν πρωτοστατεί πάνω σε αυτό. Έχουμε ζητήσει εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έχουμε θέσει το ειδικό αναπτυξιακό. Σήμερα έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση. Έχουν θεί αυτή η μετανάστευση.
τα ξενοδοχεία ρήμαξαν και δεν μπορούν να ξαναλειτουργήσουν στο υψηλό επίπεδο που θα φέραν. Ποιες είναι οι δράσεις ανάπτυξης που θα γίνουν στην περιοχή? Ζήτησαν να συνταχθεί ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως το παλιό Επαδήμ, όπως το ΠΑΝ και μετέπειτα το Επαδήμ, ή το πρόγραμμα της Πίνδου, έτσι ώστε να γίνουν δράσεις, να αναπτυχθούν οδικά δίκτυα, να δημιουργηθούν υποδομές, έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί ξαφνικά σήμερα να πούμε τους δόχνουμε όλους από εκεί και τους πάμε πού. Και τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που επένδυσαν, που υπέγραψαν συμβόλαια? Τα έχετε πει εσείς, δεν τα έχω πει. Και εμείς τα λέμε. Δηλαδή, τα έχετε πει εσείς και θα διαβάσω δύο αποσπάσματα από πρακτικά και δεν θα κουράσω. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λέμε μόνο να πάμε, να κάνουμε, να βάλουμε φάκελο του γιο του Παυλόπουλου. Να μας εκπροσωπήσει, όχι, διαφωνώ. Δεν βγάζει αυτό που θέλουμε. Θα πρέπει από κοινού με την περιφέρεια να κάνουμε επιτροπή αγώνα, ό,τι θέλετε να διεκδικήσουμε. Αλλά αυτές οι λύσεις, γιατί δεν έγιναν σε πρώτη ανάγκη περίοδο? Θα διαβάσω λοιπόν τις δηλώσεις του Δημάρχου το 16 στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του Κουρουκλή. Λέει, είναι γύρω στα 185 οικόπεδα. Έχει ίδρυψη. Υπάρχει ίδρυψη, υπάρχει αποχέτευση. Πολύ γρήγορα μπορεί να μπει και να ρευματοδοτηθεί καλά. Με κατάλληλα κοντέινερς και τα λοιπά θα μπορούσε να λειτουργήσει άμεσα. Είναι έξω από την πόλη του Γραμμένου. Δεν έχουν παραδοθεί ακόμη αυτά. Αυτό που θα θέλαμε να τα δούμε και νομικά είναι τα λεγόμενα πατώματα. Ανήκουν στην πόλη του Γραμμένου. Δεν διαβάζω παρακάτω. Μπήκαμε κι εμείς δίπλα στον Δήμαρχο, πήραν αυτή τη δήλωση, κάποιοι την εκμεταλλεύτηκαν, χρησιμοποίησαν, στηρίξατε. Και ήρθαμε σε ρήξη και με βουλευτές και με περιφερειάρχες και μόνος. Δεύτερες δηλώσεις, δεύτερη φορά που κληθήκαμε και κλήθηκε η κοινωνία των Γραβενών σε συναγερμό. 8 Νοεμβρίου του 19, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβάζω αυτούς εδώ από σπάσματα. Λέει ο Δήμαρχος, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι, απαντώντας και στον βουλευτή που ήταν εκείνη τη μέρα, αν είχαν πληρότητα που δεν είχαν και του ξενοδόχους, λέει, το γνωρίζουμε όλοι μας, το ένα μετά το άλλο θα είχαν κλείσει. Και τώρα να μην μας φαίνεται περίεργο, γιατί ξανά ανοίγουν και κατ' εμέ να ανοίξουν όλα. Κατ' εμέ να ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία. Αλλά η θέση όσον αφορά το προσωπικό, αλλά η επιθυμία όλων μας είναι να ανοίξουν. Μιλήσαμε για τα αποδοτικά, δεν είναι εδώ ο βουλευτής να τα ακούσει, και αυτό με ξενίζει τότε, και παραβαίνει προς μικροφόνο. Λέει λοιπόν, το 1 εκατομμύριο ευρώ που δόθηκε από το Υπουργείο για το δρόμο προς το χιονοδρομικό μέχρι το Σταυρό, πάνω, δόθηκε για αυτό το λόγο. Γιατί ήρθαν οι μετανάστες και φιλοξενήθηκαν στα ξενοδοχεία, αλλά συνενέσαμε. Αλλά σαν δημοτική αρχή συνενέσαμε. Διαπραγματευτήκαμε αυτό. Απλά η προηγούμενη κυβέρνηση μας έδωσε. Αυτή δεν μας δίνει προφανώς αυτό που διαπραγματευόμαστε, και τώρα έχουμε σήμερα επανάσταση. Αυτά είναι που με ξενίζουν. Και συνεχίζει. Γι' αυτό το λόγο, το ότι φιλοξενούσαμε πρόσφυγες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ξαναδιαβάζω. Το 1 εκατομμύριο που δόθηκε από το Υπουργείο για τον δρόμο προς το χιονοδρομικό μέχρι το Σταυρό πάνω, δόθηκε γι' αυτό το λόγο. Λόγω του ότι φιλοξενούσαμε πρόσφυγες από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα 400.000 που πήραμε, εδώ γίνεται μια διακοπή και συνεχίζει. Τα λεφτά που πήραμε για τη λειψιδρία γύρω στα 400.000 ήταν γι' αυτό το λόγο. Ανταποδοτικότητες με τους πρόσφυγες. Μια μικρή κοινωνία φιλοξενούμε πολύ παραπάνω από αυτούς που μπορούμε να δεχθούμε και είμαστε αυτοί που δεχόμαστε το μεγαλύτερο βάρος, όχι το μεγαλύτερο, όλο το βάρος της Δυτικής Μακεδονίας, παίρνουν ανταποδοτικά όμως. Πολύ κακώς ανταποκρίθηκε με αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία ήταν περίπου στα πολύ καλώς.
αριθμός, ανταποκρίθηκε με αυτά τα ανταποδοτικά τα οποία ήταν περίπου στα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι δικά μου λόγια, διαβάζω αυτούσια αυτά τα οποία δηλώθηκαν στις 8 δεκάδες του Δημοτικού Συμβούλου. Πώς τα ακούτε πρώτη φορά, γιατί λέω πρώτη φορά τα ακούμε, πώς τα ακούτε πρώτη φορά, δεν ανακοινώσαμε ότι δόθηκε 1 εκατομμύριο για κάπου για τον δρόμο κλπ. Κλπ. Το πάτημα είναι δικό μας σε αυτή την φάση, ήταν ότι εμείς, το πάτημα το δικό μας σε αυτή τη φάση, ήταν ότι εμείς φιλοξενούμε κόσμο και έχουμε ανάγκη από λεφτά, δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε νερό. Όπως και τώρα με τον κύριο Θοδωρικάτο, που είχα επαφή, ζητώ ανταποδοτικά. Αυτές είναι οι δηλώσεις που γίνονται μέσα στο Συμβούλιο. Ζητώ ανταποδοτικά να στείλει απορριμματοφόρα και να μας βοηθήσει στον αποχαιρετισμό και σε όλα αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Και λέει σε ένα σημείο παρακάτω, για να μην κουράζουμε αυτά, αλλιώς θα είχαν κλείσει οι περισσότεροι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, είναι τα άλλα ζητήματα. Τότε παίρναμε ανταποδοτικά. Και κλείνουμε ένα σημείο στο τέλος. Για να ξέρω τι άλλαξε. Αν άλλαξε κάτι, θα συνταχθώ πάλι και θα τα ανακαλέσω όλα. Θα συνταχθώ και θα τα ανακαλέσω όλα. Αλλά εδώ βλέπω μία διαδικασία η οποία είναι ατελέσφορη. Ερχόμαστε, ξαναρχόμαστε και όλα γίνονται για το ίδιο πράγμα. Και κλείνει. Στο κλείσιμο, όταν κλείνει. Γιατί δεν σας κρύβω, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τους ξενοδόχους. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι ξενοδόχοι, σίγουρα θα είχαμε κάποια δημόσια δομή. Πού, ερώτηση, πού θα την είχαμε. Ήμασταν απόλυτοι ότι δεν θα έχουμε δημόσια δομή. Και αυτοί βολεύτηκαν, ας μην γελιόμαστε, γιατί βρισκόταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και εμείς βολευτήκαν. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δείξαμε ότι είμαστε φιλόξενος κόσμος και οι διαβεβαιώσεις, οι προφορικές είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποιος δημόσιος χώρος. Προφορικά όμως, κάτι το επίσημο γραπτό, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ πολύ. Έτσι έκλεισε συνεδρία 8 Δεκάτου του 19. Και βεβαίως δεν είμαι καθόλου κακοπροαίρετος, γιατί έχω στηρίξει καθυπέρβαση που θα θυμούνται αυτοί που συμμετείχαν, τόσοι παρακολούθησαν τη συνεδρία το 2016, την αντιπαράθεση που είχαμε και με τον βουλευτή και με τον περιφερειάρχη για αυτό το θέμα, την στεναρή στήριξη που δώσατε στη Δημοτική Αρχή, πήρε και αυτό το θέμα. Σήμερα όμως θεωρώ ότι ανερούμε τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι αν μη τι άλλο είναι υποκριτικό να βγάζουμε σήμερα ένα τέτοιο κείμενο, μια εισήγηση που συμφωνώ στα περισσότερα σημεία, αλλά να μην καταγγέλουμε τις ανεμογεννήτριες που θα μπουν στη Βασιλίτσα, να μην ευθασώς ζητάμε αυτό που έμεσα ο βουλευτής το αφήνει να εννοείται, ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της περιοχής, το οποίο όμως πρέπει να προηγηθεί, να μπει σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, να δημιουργηθούν υπονομές ώστε να ξαναλειτουργήσουν τα ξενοδοχεία, γιατί σήμερα επαναλαμβάνω, εάν αυτόματα, που μεταβιάζουν όλα τα ξενοδοχεία, τι θα γίνει. Έχει υπολογίσει κανένας τι κράτη μπορεί να δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Και εν τέλει πού θα πάνε την επόμενη μέρα. Γιατί μιλάμε και βουλευτές, το λέει σε μια κλειστή δομή. Πού είναι αυτή η κλειστή δομή. Ή κατασκηνώσεις του Γκάγκα, ή κατασκηνώσεις των Φιλιππέων, και που υπάρχουν υποδομές και θέλουν βέβαια παρεμβάσεις, ή τα πατώματα, που είναι πιο έτοιμοι. Θα έχουμε απόδειξη με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εξοδοτήσαμε τον Δήμαρχο και την όποια αντιπροσωπεία της υπηρετής. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να συνταχθώ και γι' αυτό ζητάω και από τον Περιφερειάρχη που είναι παρόν να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς θα είμαστε κοντά και δίπλα να δημιουργηθεί τα πρότασή μας ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αυτή την περιοχή, για την επόμενη μέρα, η οποία δεν μπορεί να είναι αύριο, η οποία πρέπει να είναι σε ένα χρονικό διάστημα ικανό, έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί. Φεύγουν οι μετανάστες. Ποιος θα πάει σε αυτά τα ξενοδοχεία? Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Για να λειτουργήσουν ως τουριστικά καταλήμματα, θα πρέπει να κάνουν ανακαινήσεις. Θα πρέπει να γίνουν υποδομές. Πώς θα γίνουν αυτά? Διαμαγείας, μαγικό ραβδάκι. Αυτά είναι ζητούμενα που πρέπει να τα υπολογίσουμε. Και όταν πήραμε τις αποφάσεις, μπορούσαμε να αντιδράσουμε σαν δημοτική αρχή. Το 1% από την πρώτη στιγμή που υπήρχε, το είχαμε υπερβεί. Γιατί ακούγονταν διάφορα και λέγαμε διάφορους λογαριασμούς, όχι η δημοτική αρχή. Και άλλο. Θα μπούμε δυναμικά και θα κάνουμε. Τι θα κάνει, τι κάνει. Τόσο καιρό έχουν 1.300 άτομα, έγινε τίποτα. Αυτοί υπάρχουν. Σήμερα δηλαδή οι άλλοι 300 δημιούργησαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει, είναι υπαρκτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ.